Κοιτάξτε να δείτε, κατά τη γνώμη μας οι εκπαιδευτικοί και αντίστοιχα οι μαθητές, οι φοιτητές αντίστοιχα στα πανεπιστήμια, αξιολογούν τόσο το σχολείο όσο και το πανεπιστήμιο καθημερινά. Με τη γνώμη τους, με τη στάση τους, με τη δράση τους πάνω σε διάφορα ζητήματα και την τοποθέτησή τους, είτε δημόσια είτε ακόμα και εσείς είχατε σε συζητήσεις. Καθηγητές που δεν ήταν καλοί προσωπικά εσείς. Αυτό προφανώς προκύπτει και σε σχολεία και σε πανεπιστήμια. Το ζήτημα βέβαια το οποίο τίθεται τώρα εκ μέρους της κυβέρνησης δεν είναι η βελτίωση του σχολείου και αντίστοιχα του πανεπιστημίου σε άλλα ζητήματα που προκύπτει με βάση προτάσεις και παρατηρήσεις μαθητών και καθηγητών. Πρόκειται περί ασφικτικού ελέγχου και όχι αξιολόγησης. Ποιος τους ελέγχει, αυτό είναι αυτοαξιολόγηση. Πρόκειται δηλαδή περί ελέγχου πάνω στην εφαρμογή κατευθύνσεων συγκεκριμένων και αυτής αλλά και προηγούμενων κυβερνήσεων, κατευθύνσεων που υλοποιούν χρόνια τώρα με βάση και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ένα αυτόνομο, αυτοδιαχειριζόμενο σχολείο ουσιαστικά, έτσι, το αυτοδιοίκητο όπως το έχουμε χαρακτηρίσει τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στα σχολεία, το οποίο θα βρίσκει μόνο του πόρους, θα σχεδιάζει μόνο του όσον αφορά το πανεπιστήμιο προγράμματα σπουδών και αντίστοιχα στο σχολείο ακόμα και τα βιβλία. Αυτό να γίνει κάποια στιγμή, γιατί η υφιστάμενη κατάσταση, την οποία δεν γνωρίζω καλά, εσείς την γνωρίζετε καλύτερα, αλλά τη θυμάμαι από τα χρόνια που ήμουν εγώ μαθητής, δεν ήταν καλή. Τα ελληνικά σχολεία δεν είναι. Σωστό, καλά. Σωστό. Και σε αυτό, γι' αυτό κιόλας όλη την προηγούμενη χρονιά μαθητές βγήκανε μαζικά στους δρόμους. Αν η κυβέρνηση προβληματιζόταν για την κατάσταση των σχολείων, γιατί δεν ικανοποιούσε ένα από τα αιτήματά τους. Προσλήψεις δηλαδή καθηγητών, εκπαιδευτικών, χρηματοδότηση στα σχολεία, προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας. Τα αιτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα των μαθητών. Πολυγάριθμα τμήματα, ειδικά μέσω πανδημίας. Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία, δεν το αρνείται κανένας. Οι φασίστες οι οποίοι επιτέθηκαν στον κόσμο που ήταν απ' έξω, επιτέθηκαν. Μάλλον σε ανθρώπους που ήταν από το κόμμα σας ή από το ΠΑΜΕ ή από την ΚΝΕ, φαινόταν ότι είχαν ένα αριστερό πρόσημο. Και σας ρωτώ μια δύσκολη ερώτηση. Πιστεύετε ότι ακόμα και για αυτή την ήπια δράση που κάνει το ΚΚΕ έξω από τα σχολεία, υπάρχει χώρος στο σχολείο? Θα σας πω. Καταρχάς, όσον αφορά με τα συγκεκριμένα γεγονότα στη Σταυρούπολη, δεν μιλάμε εξ αρχής για μια συζήτηση κατά πόσο πρέπει να υπάρχει γενικά η πολιτική στα σχολεία. Αυτό το οποίο υπήρχε μέσα στο συγκεκριμένο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης αυτές τις μέρες, δεν μιλάμε για πολιτική. Μιλάμε για εγκληματική δράση ουσιαστικά, φασιστικών, ναζιστικών στοιχείων, τα οποία θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή. Πώς να φυλακίσεις μαθητές όμως, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν κάνει κάτι, και έχουν απλώς την ιδεολογία τη φασιστική στην οποία αναφέρεστε? Θα σας πω. Πρώτον, δεν ήταν όλοι μαθητές. Δηλαδή, με ευθύνη της διεύθυνσης του σχολείου αλλά και της αστυνομίας, η οποία κατά τη γνώμη μας έδειξε πολύ μεγάλη ανοχή. Αυτές τις μέρες έξω από το ΕΠΑΛ, μπαινόβγαιναν μέσα στο σχολείο φασιστικά στοιχεία διαφόρων ηλικιών. Ως καθοδηγητές της περιοχής. Μπράβο, σωστά. Λοιπόν, ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το ότι εδώ πέρα μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο ξαφνικά γέμισε μολότοφ, γέμισε σιδερολοστούς, γέμισε μαχαίρια. Άρα δεν μιλάμε γενικώς και ορίστως για παιδιά, δεν μιλάμε για πολιτική συζήτηση. Μιλάμε για εγκληματική δράση. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το ότι είναι πολύ φυσιολογικό και είναι στον αντίποδα τελείως αυτής της λογικής η δράση φυσικά πολιτικών δυνάμεων, νεολαίων, η συζήτηση, έτσι, αντιπαράθεση. Χρειάζεται ακόμα, να υπάρχει αυτό στο σχολείο. Η οποία υπάρχει αντικειμενικά κατά τη γνώμη μας στο σχολείο, δεδομένου ότι η πολιτική μπαίνει στα σχολεία λόγω της πολιτικής που εφαρμόζει η εκάστοτε, έτσι, και η συγκεκριμένη σε αυτή τη φάση κυβέρνηση. Δηλαδή, δεδομένου ότι τα ίδια τα βιβλία αναπαράγουν μια πολιτική. Δεδομένου ότι η συζήτηση υπάρχει πάνω στην πολιτική την οποία εφαρμόζεται συνολικά στη ζωή των παιδιών, στις οικογένειές τους και στις συγκεκριμένες αλλαγές στα σχολεία, είναι και λογικό να υπάρχει και η αντίστοιχη συζήτηση για την αντίδραση. Για τη δράση, αν το θέλετε, απέναντι σε αυτή την πολιτική, την οποία αναπτύσσουν και τα παιδιά στα συγκεκριμένα ΕΠΑΛ. Γιατί, κοιτάξτε, στα δύο ΕΠΑΛ αυτά, το πρώτο και το δεύτερο της Σταυρούπολης, πέρσι υπήρχε πολύ σοβαρή δράση μαθητών, με όρους διεκδίκησης δηλαδή. Για μέτρα στήριξης, για μέτρα κρατικής χρηματοδότησης στα σχολεία συνολικότερα μέσα στο διάστημα της πανδημίας. Και σε αυτή τη δράση ήταν και η απάντηση ουσιαστικά των φασιστικών ομάδων και πέρσι και φέτος. Θεωρείτε δηλαδή ότι απλώς αντιδράσαν στην ύπαρξη των αριστερών μαθητών οι οποίοι διεκδικούσαν? Δεν είναι ζήτημα αριστερών μαθητών. Είναι ζήτημα συνολικότερα ότι φαίνεται ότι, γιατί ταιριάζει και με την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, επειδή. Συσσαγωγικά, να το πω έτσι, οι μαθητές συνολικότερα αξιολογούν το σημερινό σχολείο αρνητικά και ζητούν αλλαγές, διεκδικούν μέτρα για να καλυτερέψουν συνολικά οι όροι με τους οποίους προσπαθούν να μορφωθούν τα παιδιά. Δημιουργούν ουσιαστικά τέτοιου είδους αντιδράσεις από ομάδες οι οποίες πάντα αξιοποιούνται συνολικά από το σύστημα για καταστολή, για τρομοκρατία, έτσι, για φόβο ουσιαστικά, για να μην υπάρχει δράση είτε μαθητικών συμβουλίων είτε αντίστοιχα φοιτητικών συλλόγων, γιατί και στις σχολές μας βλέπουμε σε μικρότερο βαθμό βέβαια τέτοια περιστατικά.
έχετε συζητήσει μεταξύ σας οι νεολαίες για το τι δράση πρέπει να αναλάβετε, ώστε χωρίς να χρειαστεί να παίξετε ξύλο προφανώς, να απομονώσετε αυτά τα στοιχεία και να μην υπάρχουν τέτοια. Και ξεκινώ πάλι από εσάς, κύριε Ζώμη. Βεβαίως. Έχει μια σημασία καταρχάς να πούμε ότι μόλις χθες ολοκληρώθηκαν μερικές πολύ σημαντικές και πετυχημένες και μαζικές, ιδιαίτερα από άψη συμμετοχής νεολαίας, παρεμβάσεις των φοιτητικών συλλόγων σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Συγκεκριμένα μεγάλη συναυλία που έγινε στο χώρο του Συντάγματος με αποφάσεις πολλών φοιτητικών συλλόγων, οι οποίες έδιναν απάντηση ακριβώς και στα συγκεκριμένα περιστατικά. Δηλαδή, έδιναν το στίγμα ότι η νεολαία. Ωραία, μην μου κάνετε περιγραφή, γιατί ο χρόνος με πιέζει. Τι θα κάνετε? Πρακτικά λοιπόν, οι εκλεγμένοι με την πανσπουδαστική, το ψηφοδέλτιο δηλαδή που στηρίζει η ΚΝΕ στους φοιτητικούς συλλόγους, καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις τόσο από την άποψη ενημέρωσης, εκδηλώσεων, δράσεων των φοιτητικών συλλόγων απέναντι στο φασισμό, στο ρατσισμό κλπ. Αλλά και συνολικά κινητοποιήσεων, ώστε τέτοιες φασιστικές επιθέσεις να καταδικάζονται και εγκληματικά τέτοια στοιχεία προφανώς να μπαίνουν στη φυλακή, όπως αντίστοιχα και η ηγεσία της ναζιστικής οργάνωσης. Κάποιοι λένε βέβαια ότι και μέλη των αριστερών οργανώσεων που κάναν, ας πούμε, την επόμενη μέρα κάποια διαδήλωση εκεί, εμφανίστηκαν με λωστάρια και κράνη. Θα σας πω, γιατί θα ήταν η επόμενη κουβέντα που θα έλεγα, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, πρώτα και κύρια στην κυβέρνηση και στην προηγούμενη κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μας, σημερινή αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που αναπαράγουν τη θεωρία των δύο άκρων. Μια θεωρία δηλαδή η οποία είναι άλλωστε επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι δηλαδή προσωπικό πιστεύω κάποιων βουλευτών των δύο κομμάτων, εξισώνει ουσιαστικά το θήτη με το θύμα. Μάλιστα. Αυτόν δηλαδή που κρατάει το μαχαίρι που κόβει ζωές με αυτόν που μοιράζει μια ανακοίνωση και ουσιαστικά παλεύει για τη ζωή. Όχι, διαφωνώ. Δεν πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται συγκεντρώσεις, πορείες κλπ. Χαρακτηρίζει αυτή την εικόνα. Κυρία... Αυτά τα περιστατικά τα σώμαστε υπέρ όλοι. Τα σώμαστε υπέρ του να βρεθεί μια λύση και να σταματήσουν αυτά τα περιστατικά. Δεν τίθεται θέμα παράταξης. Είναι πάρα πολύ ευτυχές αυτό που ακούω. Σε αυτό το ελπίζω σημείο, να συμφωνείτε, κύριε Ζώμη. Τέτοια περιστατικά τα καταδικάζουμε από οποιαδήποτε παράταξη. Συμφωνώ ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η κατάσταση. Στην πράξη, βέβαια, δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα το γεγονός ότι σε αυτές τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις οι οποίες προτείνονται στους φοιτητικούς συλλόγους, συγκεκριμένα κιόλας η παράταξη της ΔΑΠ, η κυβερνητική παράταξη την οποία εκφράζει και η συναδέλφη σας, σε πολλές περιπτώσεις διαφώνησε, έβαλε εμπόδια, είπε ότι δεν πρέπει να γίνει δράση. Καλά, προφανώς συμφωνείτε σε όλα. Και η θεωρία των δύο άκρων αντίστοιχα αναπαράγεται δυστυχώς και από μεριάς της κυβερνητικής παράταξης. Έχουμε διαφωνία δηλαδή σε αυτά τα ζητήματα.